με τη δύναμη του Θεού και φέτος καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη γιορτή, η οποία δεν είναι για μας, είναι για τα παιδιά μας και για τα νέα παιδιά που ήρθαν μέσα στο 2019 και για μας βέβαια, κατά μία έννοια, καθώς είναι νομίζω η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να βρεθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι των Χανίων μαζί, να τα πούμε, τα παιδιά μας να χαρούν, να παίξουν, να πάρουν τα δώρα τους και εμείς με τη σειρά μας να ανταλλάξουμε απόψεις, να εκφράσουμε και να διατυπώσουμε τους προβληματισμούς μας σε δύσκολες εποχές, είναι κατανοητό αυτό. Πιστεύω όμως ότι αυτή η γιορτή που αποτελεί πλέον θεσμό και για τα Χανιά και όχι μόνο, θα συνεχίσει να ζει και να επιβιώνει και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Χολάκη, από την εμπειρία σας, αυξάνονται και πληθύνονται τα παιδιά? Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Φέτος έχουμε περίπου 40 παιδιά και με την ευκαιρία να πω, να ευχαριστήσω βασικά τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλος από την Ένωση Τακτών Υμερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, που προσφέρει τα δώρα. Το Χανιά News και τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος προσφέρει αυτό το δείπνο και τα κεράσματα, και επίσης τον Άκη του Μενεσάκη και το Italian Factory Outlet, που προσφέρει τόσο την δωροεπιταγή που θα πάρει, που πήρε εκείνος που βρήκε το φλουρί, αλλά και δωροεπιταγές για 5 παιδιά συναδέλφων.